Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο αδερφός έκανε την εισαγωγή, ο αδερφός μας ο Δημήτρης, και είπε για τους χριστιανούς που προσδοκούν τον ουρανό. Και... Αλλά εδώ πέρα, κάτω στη γη, παρόλο που είμαστε ουρανοπολίτες, παρόλο που στοχεύουμε στα ψηλά και περιμένουμε να ζήσουμε ουρανό, ζούμε ουρανό και εδώ κάτω στη γη. Και πολλές φορές ο εχθρός προσπαθεί να μας κλέψει τη χαρά, αλλά υπάρχει και ουρανός εδώ κάτω στη γη και το ζούμε κάθε φορά που ερχόμαστε και συναντάμε τα αδέρφια μας, κάθε φορά που κατεβαίνει η παρουσία του Κυρίου, κάθε φορά που ο Κύριος μας γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ζούμε ουρανό εδώ κάτω στη γη και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολλές φορές χάνουμε την πίστη μας, τον προσανατολισμό μας, αγχωνόμαστε γιατί λέμε ναι, περιμένουμε ουρανό, αλλά αργεί, πότε θα έρθει, θα αντέξω, θα τα καταφέρω, και βάζει ο εχθρός αμφιβολίες στο μυαλό μας. Αλλά είμαστε νικητές και πρέπει να ζούμε σαν νικητές και πρέπει κάθε μέρα να απολαμβάνουμε τον Κύριό μας, τον Θεό μας, όπου και να βρισκόμαστε, να απολαμβάνουμε την παρουσία Του, και ο Κύριος θα έρχεται, θα μας δίνει δύναμη και θα μπορούμε να προχωράμε μέχρι να φτάσει εκείνη η ώρα. Οπότε ας ζήσουμε εδώ πέρα τον ουρανό, εδώ κάτω στη γη, τις ευλογίες στα αδέρφια μας, το σώμα του Χριστού και την παρουσία του Κυρίου, μέχρι να μπορέσουμε να δούμε το Άγιο Πρόσωπό Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εμείς μετά από ένα μήνα επιστρέφουμε και πάλι στη βάση μας. Ένας ολόκληρος μήνας πέρασε τόσο γρήγορα. Ο χρόνος κυλάει, και τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που πια παντρευτήκαμε με την αδερφή και τώρα και με το παιδί, νιώθω ότι όχι απλά κυλάει, ο χρόνος τρέχει με λυγκιώδη ταχύτητα, και λέω πότε ήταν Δευτέρα, πότε Παρασκευή, πότε ξανά Δευτέρα, πότε Παρασκευή και αυτό. Και λέω πραγματικά πρέπει να χτίσω, λέω στον εαυτό μου, τις καλές συνήθειες, γιατί ο χρόνος περνάει. Γιατί πολλές φορές λέμε θα ξεκινήσω από Δευτέρα να διαβάζω, από Δευτέρα να προσεύχομαι, από Δευτέρα να κάνω έναν αγώνα, και ξαφνικά έχει περάσει ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, και λες πότε πέρασε ο καιρός. Ο καιρός τρέχει και μας καλεί ο Κύριος να χτίσουμε ευλογημένες συνήθειες μαζί Του, να Τον πλησιάζουμε, να βρίσκουμε χρόνο για Αυτόν, γιατί έτσι ο χρόνος θα περνάει όμορφα και πολύ πιο γλυκά σε σχέση με το τυπικό χρόνο δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, χωρίς στόχο, χωρίς σκοπό που έχουν οι άνθρωποι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι, περίπου ένα μήνα πριν κι εμείς πήραμε το αεροπλάνο μας και ξεκινήσαμε για Ελλάδα με πρώτη στάση την Κέρκυρα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αποφασίσαμε να πάμε Κέρκυρα, γιατί ένας παιδικός μου φίλος αποφάσισε να βαφτιστεί στο νερό. Τον γνώριζα από μικρό παιδί, πήγαινα μαζί σχολείο και με έβλεπε να μεγαλώνω. Πήγα μαζί στο πανεπιστήμιο και εκεί πέρα άρχισα σιγά σιγά έτσι να του μιλάω λίγο για τον Κύριο, παρόλο που μπορώ να πω ειλικρινά βρισκόμουν σε μια χλιαρή κατάσταση. Ο Κύριος όμως έκανε χάρη και έτσι του έλεγα κάποια λόγια, κάποιες φορές έτσι ενδιαφερόταν και συζητούσαμε για τα πνευματικά, για τον Κύριο. Και καθώς πέρασε ο καιρός και ήρθα στη Γερμανία, ερχόταν, με επισκεφτόταν, κρατήσαμε αυτή την επαφή και μιλούσαμε όλο και παραπάνω για τον Κύριο, μέχρι που ήρθε εκεί λίγο πριν την περίοδο του κορονοϊού και επισκέφτηκε μια φορά μαζί μου την εκκλησία. Λέω θα πάω εκκλησία, αν πως θέλεις να έρθεις, καθώς έμεινα στο σπίτι μου. Και έτσι ήρθε πρώτη φορά, είδε και άρχισε ο Κύριος να του εργάζεται την καρδιά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθε στην εκκλησία, τότε εκκλησιαζόμουν στην εκκλησία της Νιρεβέης, είχε γίνει κάτι πολύ όμορφο. Πήγα μετά από την εκκλησία, πήρα μια γραφή και πήγα και του την έδωσα και προσευχήθηκα στον Κύριο και λέω Κύριε, θέλω αυτή η γραφή να είναι, αρχή για κάτι πολύ όμορφο στη ζωή του φίλου μου και να γίνει εκτός από φίλος μου και αδερφός μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θυμάμαι την απάντησή του, πολύ ειλικρινής, είπε Ιωάννη, να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να την πάρω, γιατί λέει θα την βάλω σε ένα ράφι, λέει, και θα σκονιστεί, λέει, και το σέβομαι αυτό το βιβλίο και του λέω δεν πειράζει, πάρτο και ας μείνεις εκεί στο ράφι και ας σκονιστεί. Και όταν πήγα σπίτι προσευχόμουν στον Κύριο και του έλεγα Κύριε, θέλω κάποια στιγμή να την ανοίξει και από το πουθενά να μου πει
Ξέρεις, χθες διάβασα τη γραφή και άνοιξα και αυτή ήταν η προσευχή μου. Είχα βάλει και όριο στον Κύριο και εδώ είναι καμιά φορά να γελάμε που βάζουμε εμείς όρια στον Κύριο, λες και ξέρουμε εμείς καλύτερα το σχέδιο του Κυρίου στη ζωή του κάθε ανθρώπου και λέω σε μια εβδομάδα να γίνει αυτό, πέρασε μια εβδομάδα καθώς προσευχόμουν, πέρασε ο καιρός και το ξέχασα, πέρασαν 2-3 μήνες, κάποια στιγμή μου γράφει και μου λέει «Να, και χθες λέει, ξέρεις, διάβασα τη γραφή και διάβασα αυτό και μου έκανε εντύπωση και θυμήθηκα προσευχή και λέω δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος εργάζεται έργο θαυμαστό στη ζωή του καθενός μας, αλλά πρέπει και εμείς να στεκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο σαν φως όπως μας θέσει ο Κύριος, να στεκόμαστε στη θέση μας και έτσι εμείς να είμαστε καλή μαρτυρία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου και πραγματικά ήρθε η ώρα, εργαζόταν ο Κύριος στην καρδιά του περίπου 4 με 5 χρόνια και μια μέρα καθώς είμαστε σε νηστεία εδώ θυμάμαι και είμαστε στο διάλειμμα μου γράφει και μου λέει θέλω να σου μιλήσω, εγώ λέω τι έγινε τώρα, κάτι έπαθε γιατί ποτέ δεν μου γράφει κατά αυτόν τον τρόπο και τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει θα βαφτιστώ. Δεν ήξερα τι να πω, κόντισα μου πέσει το κινητό από το χέρι, μου λέει ναι, είχα πει στον Κύριο ότι ήμουνα ντεμή, προσπαθούσα να αποφασίσω, δεν ήμουνα σίγουρος και είπα Κύριε θέλω να μου μιλήσεις. Και πήγα στην Κυριακή στην εκκλησία σήμερα λέει, που ήταν Κυριακή και μου μίλησε ο Κύριος κατ' όνομα και λέω δόξα στο όνομά σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τα μεγαλεία γιατί μιλάς, γιατί κάνεις θαυμάσια και είναι τρομερό γιατί είναι μεγάλη χαρά μου γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρεις, τον σαν μικρό παιδί, με τα πάθη του, τα λάθη του, όπως είδα και τα δικά μου. Και όμως τώρα καθόμαστε και μιλάμε για τα θαυμάσια του Κυρίου στη ζωή μας και λέω δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό. Και έτσι πήγαμε, κλείσαμε τα εισιτήρια, πήγαμε εκεί, πήγαμε και λίγο πιο νωρίς να δούμε τα αδέρφια, πέρασε μια πολύ ευλογημένη εβδομάδα εκεί πέρα, είχε μάθημα νεολαίας, είχε και πάρα πολλά αδέρφια από διάφορες περιοχές, είδαμε τον αδερφό Γρηγόρη από το Μπέντσχαϊμ, ήταν ο ποιμένας της Αμερικής που μας μετέφερε τα νέα από την Εκκλησία της Αμερικής, κάτι μακρινό για μας που δεν ακούμε συχνά, ήταν και άλλα αδέρφια, μιλούσαμε έτσι. Ο καθένας έτσι στην εκκλησία του, εκεί πέρα πώς πάει το έργο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το μήνυμα που κράτησα από την μία εβδομάδα στην Κέρκυρα ήταν το εξής αδέρφια. Πολλές φορές κάνουμε κάτι για τον Κύριο, μέσα στο έργο του Κυρίου, διάφορα και προσπαθούμε να πάμε ενώπιον του Κυρίου με μια δόση και μια νοοτροπία αυτοδικαίωσης. Κύριε, είδες τι έκανα εγώ για σένα. Και σαν να περιμένουμε κάτι από τον Κύριο, σαν να πούμε βλέπεις εγώ, τι έκανα Κύριε. Και πραγματικά έχω πέσει κι εγώ σε αυτό το λάθος στιγμία και ο Κύριος έτσι στο μυαλό μου και στην καρδιά μου έδωσε να καταλάβω και μου δείξε έτσι μια εικόνα, μια ζυγαριά της παλιάς εποχής, πλάστιγκα από τις δύο πλευρές που ισορροπεί και από τη μια πλευρά ήταν αυτό που έκανα εγώ και προσέφερα εγώ και από την άλλη ήταν η θυσία του Χριστού. Και εκεί σιωπάς και εκεί σταματάς και εκεί μετανοείς και εκεί κοιτάζεις χαμηλά και λες Κύριε συγχώρεσέ με. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω όσο και να εργαστώ για σένα, όσα και να κάνεις μαζί μου και να κάνω για σένα που μπορεί να συγκριθεί με τη δικιά σου θυσία. Δεν μπορεί να μπει στην πλάστικα και δεν υπάρχει σύγκριση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η θυσία του Ιησού Χριστού είναι υπέρτατη θυσία, είναι το μεγαλύτερο, έδωσε τον Υιό Του για εμάς, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και αυτό το εδάφιο είναι πραγματικά τόσο όμορφο, αν συλλάβουμε την κάθε λέξη. Και πραγματικά, και τώρα τι να κάνουμε, να μην προσφέρουμε για τον Κύριο και τώρα τι να κάνουμε, να πούμε εντάξει δεν θα μπορέσω να συγκριθώ, εννοείται δεν θα μπορέσουμε να συγκριθούμε ποτέ με το σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Πρέπει απλά ταπεινά να υπηρετούμε το Άγιο Θέλημά Του και λέει στο Λόγο του Κυρίου για να τον τιμήσουμε σε ένα σημείο γιατί ο στόχος μας και όλο αυτός ο αγώνας που κάνουμε είναι για την αιώνια ζωή. Κάποια στιγμή οι μαθητές αμφέβαλαν και αγχώθηκαν και ρωτούσαν τον Κύριο τι θα γίνει με εμάς. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 866 σελίδα. Είναι η ιστορία με τον Ιησού και τον πλούσιο που το ρωτάει τι να κάνει και εγώ θα διαβάσω λίγο πιο κάτω. 866 σελίδα, γιώτα θήτα, θα διαβάσουμε από το 23 εδάφιο.
Και λέει, και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλος θέλει εισέλθει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέω, ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλος δια τρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Ακούσατες δε οι μαθητές αυτού εξεπλήττοντας φόντρα, λέγοντες, τι λοιπόν δύναται να σωθεί. Ευλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρανθρώπης τούτο αδύνατο είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτούς, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντας και σε ακολουθήσαμε. Πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θέλει είστε εις ημάς, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τους 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως τις αφήκεν, οικίας, οι αδελφούς, οι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, οι αγρούς, ένεκεν του ονόματός με εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνιων θέλει κληρονομήσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, και αυτό είναι απάντηση. Δεν θα μπούμε στη σύγκριση, στην πλάστιγκα με το τι έκανε ο Κύριος για εμάς. Αυτό δεν θα το φτάσουμε ποτέ, αλλά καλούμαστε να υπηρετούμε καθημερινά τον Κύριο και έχουμε ουράνια ευλογία. Λέει, αγχώθηκαν οι μαθητές, ξεπλήττοντο και έλεγαν ποιος θα σωθεί δηλαδή. Δεν είναι δικιά μας η δύναμη και όλα όσα κάνουμε είναι με τη δύναμη που μας δίνει ο Κύριος για τη δική του δόξα. Και αν κάνουμε αυτά που μας δίνει ο Κύριος δύναμη να κάνουμε και μας επιτρέπει ο Κύριος για τη δική του δόξα, όχι για να φανούμε εμείς, τότε μας περιμένουν μεγάλες ευλογίες στον ουρανό. Και αφού αφήνουμε την οικία μας, τα αδέρφια μας, τις μητέρες μας, τις γυναίκες μας, τα τέκνα μας, τους αγρούς μας, τις δουλειές μας, τα προβλήματά μας, τα άγχη μας, το οτιδήποτε, τα αφήνουμε και το θυσιάζουμε για το όνομα του Χριστού, τότε θα κληρονομήσουμε ζωή αιώνιο, και αυτό είναι λόγος Κυρίου και είναι ναι και αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό μου μείνει από αυτήν την εβδομάδα, και έφτασε η μέρα της Κυριακής, μέρα ευλογημένη. Την προηγούμενη μέρα στην νεολαία είχα και ένα παιδάκι δίπλα μου, περίπου 10-11 χρονών, γλωσσολαλούσε τόσο καθαρά και μου έδωσε τόσο δύναμη. Και την επόμενη μέρα εγώ δεν τα ήξερα και τα παιδιά, αλλά είχε πολύ παρησία και πολύ δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και την επόμενη μέρα έμαθα ότι θα βαφτιζόταν και αυτός, και αυτό το παιδάκι 10-11 χρονών μαζί με τον φίλο μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου, και ήταν διπλή η χαρά. Και έτσι η εκκλησία με πολύ χαρά ήταν εκεί και για το παιδί τους και για τη νέα ψυχή που ήρθε. Ήμασταν όλοι χαρούμενοι, δοξάζαμε τον Κύριο και βαφτίστηκαν και άνοιξε ο ουρανός. Και μετά ακριβώς όταν ήταν στο κλείσιμο της εκκλησίας, καθώς είχαν ετοιμαστεί και είχαν ξαναέρθει πάνω, ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου μιλάει πάλι στον φίλο μου κατ' όνομα και του δίνει επαγγελίες για το μέλλον. Του λέει ότι αυτός είναι η ασπίδα του και αυτός είναι η δύναμή του, και ότι μπορεί να έρθουν δυσκολίες στη ζωή του και ο Χριστός θα προσπαθήσει να τον χτυπήσει, αλλά ο Κύριος είναι η δύναμή του και αυτός θα τον προστατεύει. Και εγώ απλά εκεί εκστατικός δόξαζα τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ζωντανός, είναι δυνατός και κάνει μεγαλεία. Πολλές φορές εμείς μέσα στην πορεία της ζωής μας ξεχνάμε. Ξεχνάμε όλα τα μεγαλεία που έχει κάνει ο Κύριος. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που έρχεται και μας τα θυμίζει, έρχεται και μας δίνει καινούργιες δυνάμεις. Βλέπουμε ψυχές να προστίθονται, βλέπουμε μέλη των οικογένειών μας να επιστρέφουν στην Εκκλησία, να πιστεύουν στον Κύριο. Βλέπουμε τα μεγαλεία του Κυρίου να εργάζεται καρδιές και θα κάνει ακόμα περισσότερα μεγαλεία ο Κύριος στις τελευταίες ημέρες. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, δόξα στο όνομα του Κύριου. Και έτσι με πολύ χαρά μαζέψαμε τα πράγματά μας και επιστρέψαμε στην Άωσα, στην όμορφη Άωσα, στους γονείς μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου, εκεί στην Εκκλησία. Μείναμε εκεί για μια εβδομάδα, γεμίσαμε και εκεί πέρα, μας είδαν τα αδέρφια, χάρηκαν. Όπως λέω πάντα, οι επαρχιακές εκκλησίες που έχουν λίγα άτομα, έχουν ανάγκη επισκέψεως, ανάγκη αυτής της αγκαλιάς, και χαίρονται όταν βλέπουν αδέρφια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επισκεφτήκαμε και την εκκλησία της Βέρειας, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το μήνυμα αυτής της εβδομάδας, το μήνυμα που κράτησα ήταν το εξής, ότι ζητάμε και περιμένουμε και αγωνιούμε και προσευχόμαστε και περιμένουμε και ξαναγωνιζόμαστε να έρθει η παρουσία του Κυρίου, να είναι ο Κύριος ένδοξος εν το μέσο ημών και το Πνεύμα του Κυρίου. Και τώρα πια
ήρθε το πνεύμα του Κυρίου, ενδυνάμει θαυμαστό εν το μέσο ημών, και ο Κύριος μίλησε και ο Κύριος είπε. Και τώρα τι γίνεται. Και πολλές φορές έχω πιάσει και τον εαυτό μου να αγωνιώ στην προσευχή, να ζητάω την παρουσία του Κυρίου, να ζητάω ο Κύριος να μου μιλήσει και να μου δώσει οδηγία προς τα πού να πάω, πώς να κινηθώ και τι να κάνω στη ζωή μου. Και τώρα ήρθε ο Κύριος και μίλησε. Και τώρα τι. Και πάρα πολλές φορές αγωνιζόμαστε όλο αυτόν τον καιρό και έρχεται ο Κύριος και μας μιλάει και εμείς ακούμε, αλλά δεν πράττουμε. Και πραγματικά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπου στην επί του όρου στο ομιλία, το έχουμε ξαναδιαβάσει στην 853 σελίδα, αλλά θέλω να το θυμηθούμε στο Ζ κεφάλαιο, 853 και 24 εδάφιο, λέει: «Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλει ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμων, ως τις οικοδομεί την οικία αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία και δεν έπεσε. Διότι ήτοτε θεμελιωμένοι επί την πέτραν και πάσο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως τις οικοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμων. Και κατέβη η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και έπεσε. Κοίτα η πτώση αυτή μεγάλη. Δόξα το όνομα του Κύριου». Και λέω: «Κύριε, συγχώρησέ με, είμαι μωρός. Συγχώρησέ με, ακούω αυτά που μου λες και αγωνίστηκα για να μου μιλήσεις και τώρα δεν μπορώ να πράξω. Είμαι μωρός, συγχώρησέ με, δώσ' μου δύναμη, δώσ' μου χάρη. Δεν θέλω να είμαι μόνο ακροατής, θέλω να είμαι εκτελεστής. Γιατί όλο αυτό το βιβλίο εδώ πέρα, ο Άγιος Λόγος του Κυρίου, αυτό που διαβάζουμε, μας δίνει πάρα πολλά όμορφα παραδείγματα, μας δίνει οδηγίες, μας δίνει επαγγελίες, αλλά δεν είναι ένα απλό βιβλίο που το διαβάζεις και φεύγει. Πρέπει να το πράξουμε στη ζωή μας. Ναι, μα είναι δύσκολο. Να ζητάμε τη χάρη του Κυρίου και λέω: «Κύριε, δώσ' μου χάρη να πράξω, γιατί θέλω να έρθουν οι βροχοί, να έρθουν οι ποταμοί, να έρθουν οι άνεμοι, και εγώ να είμαι εκεί στερεωμένος σε σένα στην πέτρα. Βοήθησέ με, Κύριε, να μην είμαι μόνο ακροατής, αλλά εκτελεστής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου». Και με τη χάρη του Κυρίου από αυτήν την εβδομάδα αυτό κράτησα και κατηφορήσαμε για την Αθήνα για λίγες μέρες. Πήγαμε στην εκκλησία εκεί του Ασπροπύργου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, σας μεταφέρω και τα χαιρετίσματα από τα αδέρφια, όπως και από τις υπόλοιπες εκκλησίες, τις οποίες σας προανέφερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και το μήνυμα που κράτησα από την εκκλησία εκεί πέρα από τα αδέρφια είναι ο στρατιώτης. Είμαστε όλοι στρατιώτες και στρατιωτίνες Ιησού Χριστού. Και να μην το ξεχνάμε αυτό. Και σαν στρατιώτης καλός Ιησού Χριστού έχω τη βάση μου, την πέτρα μου, στη σταθερότητά μου πάνω στον Κύριο. Και πάνω στον Κύριο οικοδομώ. Και έρχεται και σιγά σιγά χτίζουμε έναν στρατιώτη καλό. Βάζουμε τις τέσσερις βάσεις που μπορούμε και να τις διαβάσουμε για να τα διαβάζουμε έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Το ξυστό όνομα του Κυρίου. Στις πράξεις των Αποστόλων που λέει: «Και ενέμενον τη διδαχή των Αποστόλων εν την κοινωνία, εν την κλάση του άτου και εν τις προσευχές». Και καθώς έχουμε στερεά βάση τον Ιησού Χριστό, βάζουμε από πάνω τις τέσσερις βάσεις μας και συνεχίζουμε. Και μετά πλέον έχω τις βάσεις μου, έχω τον Κύριο, τη σταθερά μου, έχω βάλει τις τέσσερις βάσεις καθώς ο Κύριος μου δίνει τις οδηγίες και τώρα τι. Και τώρα πρέπει να φορέσω την πανοπλία μου, γιατί πρέπει να πολεμήσω, πρέπει να είμαι προετοιμασμένος. Έχω αγώνα, έχω ανοιχτό μέτωπο. Όχι αύριο, σήμερα θέλω να πολεμήσω στον εχθρό της ψυχής και θέλω να τον νικήσω γιατί έχω τον νικητή μαζί μου. Και έβαλα την πανοπλία μου όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού και συνεχίζω και προσθέτω. Και έτσι αυτό κράτησα, είναι πολλά τα σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά κράτησα ότι είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού. Κράτησα ότι έχουμε σταθερά μας τον Κύριο, κράτησα ότι έχουμε βάσεις. Τέσσερις σταθερές βάσεις, ότι πρέπει να φοράμε καθημερινά την πανοπλία μας, να χτίζουμε πάνω σε αυτήν και να προχωράμε,
να προχωράμε για να νικήσουμε, να προχωράμε όντας έτοιμοι, να προχωράμε όχι με χαμηλά το κεφάλι, γιατί ο Κύριος θέλει να δώσει πλουσίως στο λαό του. Θέλει να δώσει και πρέπει κάπου σε κάποιο σημείο αναφέρει χαρακτηριστικά κακοπάθης ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και πρέπει να μάθουμε ότι ο δρόμος του Χριστού είναι στενός. Είναι στενή οδός. Και ο στρατιώτης έχει προετοιμασία, έχει πόνο, έχει δάκρυ, έχει αγώνα για να πολεμήσει. Και στον πόλεμο έχει πόνο, έχει δάκρυ, έχει στεναχώρια. Αλλά θα κερδίσει. Και δύο στρατοί πολεμάνε και έχουν αβεβαιότητα. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω, θα κερδίσω, δεν θα κερδίσω. Εμείς έχουμε βεβαιότητα, θα κερδίσουμε. Είμαστε, το λένε πολλά αδέρφια και μου αρέσει, είμαστε καταδικασμένοι να κερδίσουμε. Αυτό το καταδικασμένοι να κερδίσουμε μου αρέσει τόσο πολύ. Είμαστε καταδικασμένοι να κερδίσουμε, δόξα στο όνομα του Κύριου. Είμαστε νικητές γιατί έχουμε τον νικητή μαζί μας και θα κερδίσουμε, δόξα στο όνομα του Κύριου. Και αυτό ήταν το μήνυμα και πηγαίνουμε στο συνέδριο μετά από λίγες μέρες στην Αθήνα και ποιο είναι το θέμα του συνεδρίου, ο νικητής. Και λέω δόξα στο όνομα του Κυρίου, ο Κύριος συμμαρτυρεί. Και επίσης ξέχασα να πω ότι όπως και ο Κύριος πριν φύγουμε από εδώ είπε για τα παιδιά, είπε να τα καλύψουμε με νηστεία και προσευχή για τις οικογένειες, έτσι ακριβώς έγινε και δύο φορές ακόμα στην Ελλάδα και ο Κύριος με το πνεύμα του το Άγιο συμμαρτυρεί σε όλες τις εκκλησίες και λέει προστατέψτε τα παιδιά, προσευχές, προσευχές, νηστείες, τα παιδιά, τις οικογένειες. Ο εχθρός, το πιστεύω, είναι έσχατος καιρός, του έχουν μείνει λίγα ψωμιά. Να το πούμε έτσι λαϊκά, λίγα τα ψωμιά του. Και επειδή λίγα τα ψωμιά του και γνωρίζει, δεν σχεδιάζει πια μεθοδικά σε βάθος χρόνου να απομακρύνει. Πάει σε ευθεία επίθεση. Πάει να κάνει ζημιά κατευθείαν στις οικογένειες. Επιτίθεται, επιτίθεται και επιτίθεται. Και εμείς καλούμαστε για τις προσευχείς να καλύψουμε τις οικογένειες, τα παιδιά, τους εαυτούς μας. Προσευχή, προσευχή, προσευχή. Εκεί θα έρθει η νίκη μας. Εκεί ταπεινά στα γόνατα έρχονται οι νίκες. Και ο Κύριος, καθώς δίδασκε, πήγαινε κάθε φορά, όμως το βράδυ τον έβρισκε στην προσευχή. Μα ο Κύριος, μα ο Κύριος. Και αν ο Κύριος πήγαινε στην προσευχή και προσευχόταν και αγωνιζόταν, πόσο μάλλον εμείς, οι άνθρωποι, η χωική, το χώμα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Χρειαζόμαστε τον Κύριο, χρειαζόμαστε την προσευχή, αυτή την επικοινωνία για να παίρνουμε δύναμη εξ ύψους και να συνοχίζουμε αυτόν τον καλό αγώνα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και πήγαμε εκεί πέρα και εγώ προσωπικά θα σου πω, είπα επιτέλους ένα ωραίο θέμα. Τώρα θα μου πείτε όλα τα θέματα δεν είναι ωραία. Πώς θα τα καταφέρουμε, πολλές φορές επειδή λόγω του άγχους, του φόβου μας, πώς θα τα καταφέρουμε αδερφέ και οι ερωτήσεις και τι θα κάνουμε αδερφέ και τα παιδιά μας αδερφέ και, ένα, και μας έχει καταβάλει ένα προβληματικό, λέω πολλές φορές με καταπιάνει και εμένα, προβληματικό κλίμα και μπαίνουμε στη μεμψημυρία και στο άγχος και γινόμαστε φοβικοί και είπα δόξα στο όνομα του Κύριου, νίκη, νίκη, λαός του Θεού, νίκη. Και είδα και στα πρόσωπα των αδερφών, ακόμη και αδερφούς που γνωρίζω ότι έχουν πρόβλημα, μια λάμψη, νίκη. Αν ήταν ένα άλλο θέμα, όλα καλά και ευλογημένα, θα πέφταμε ίσως πάλι σε αυτό το και τι θα κάνουμε τώρα και πώς θα τα καταφέρουμε. Νίκη! Αυτό χρειαζόμαστε τελευταίο καιρό. Να καταλάβουμε, να κοιταχτούμε μεταξύ μας και να πούμε ο ένας τον άλλον θα κερδίσουμε! Ναι! Να το πούμε δυνατά και να το ακούσουμε και εμείς οι ίδιοι. Θα κερδίσουμε! Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και πραγματικά είδα και στον εαυτό μου αλλά και στα αδέρφια μέσα σε αυτές τις 6 μέρες που ήμασταν μαζί μια τρομερή διαφορά και καταλαβαίνουμε και κατάλαβα και εγώ προσωπικά ανάλογα με το πώς γεμίζουμε τη μέρα μας πώς είμαστε. Είδα την πρώτη μέρα και στην προσευχή και στα μαθήματα βγήκαν, δεν βγήκαν η προσευχή ήσυχη, μίλησε ο Κύριος μερικές φορές αλλά ησυχία. Τη δεύτερη μέρα
λίγο αναθαρρύναμε. Γεμίσαμε από την προσευχή πρωί, βράδυ, δοξάσαμε τον Κύριο, δοξολογήσαμε υμνοδία, ακούσαμε το Λόγο του Θεού, αναθαρρύσαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα καλύτερα. Την τέταρτη μέρα ακόμα καλύτερα. Τις δύο τελευταίες μέρες το αδιανόητο. Η παρουσία του Κυρίου πολύ δυνατή εν το μέσο ημών, βαφτίστηκαν αδέρφια στο Πνεύμα το Άγιο, γλωσσολαλούσε η μισή αίθουσα, οι άλλοι δόξαζαν και λέω πώς γεμίσουμε τις μέρες μας. Όταν ο λαός του Θεού μαζεύτηκε και έφυγε από τα εγκόσμια έστω και για 6 μέρες, η διαφορά της πρώτης μέρας με την τελευταία τεράστια. Τεράστια. Αλλά δεν θα ξεχάσω και κάτι. Ο Κύριος στο συνέδριο της Αθήνας, στο μετασυνέδριο, την τελευταία μέρα είχε πει κάτι. Κλήση προς τους νέους, γιατί ήταν οι νέοι μαζεμένοι. Αυτή τη φωτιά που σας δίνω σήμερα, να τη μεταδώσετε στην εκκλησία σας και στη ζωή σας. Και αυτό είναι το μήνυμα. Δεν είναι το μήνυμα απλά πάω, γεμίζω, για να βγάλω τους επόμενους 6-8 μήνες, για να πάω να ξανασυναντηθώ ένα πενταήμερο, εξαήμερο και να γεμίσω. Καλούμε καθημερινά να γεμίσω. Καθούμε να πάρω αυτή τη φλόγα, να τη μεταφέρω εκεί όπου εκκλησιάζομαι, στο σώμα του Χριστού. Να είμαι εγώ η φλόγα, να ξεκινήσει μια αναζωπήρωση, να γίνουν μεγαλεία. Όχι να πω τώρα επέστρεψα, ξεκινάω πάλι τα ίδια. Τώρα θα αδειάσω σιγά σιγά να ξαναπάω στην Ελλάδα να γεμίσω. Όχι, δεν θα γεμίσεις στην Ελλάδα, θα γεμίσεις εδώ. Θα γεμίσεις στο ταμείο σου, θα γεμίσεις εδώ πέρα που ανήκεις στο σώμα του Χριστού. Και θα πας στην Ελλάδα και θα μεταφέρεις εκεί και εκεί τη φωτιά σου. Και όταν μαζευτείς με όλα τα υπόλοιπα αδέρφια, θα μεταφέρετε όλοι μαζί τις φωτιές σας για να γίνει αναζωπήρωση και να δοξαστεί ο Κύριος και να λέμε τα μεγαλεία του Κύριου. Μην ψάχνουμε αδέρφια κάθε 6-8 μήνες να μας επισκεφτεί λίγο ο Κύριος, καθώς μαζευόμαστε πολύ, να πάρουμε από τη φωτιά των άλλων. Να ζητήσουμε τον Κύριο να γίνουμε εμείς η φωτιά. Και αυτό πήρα, ότι καθημερινά πρέπει να αγωνιζόμαστε, να γεμίζουμε μέσα στην καθημερινότητά μας και αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, τα ευλογημένα που μαζεύονται πολλά τα αδέρφια, να είναι κάποια όμορφα συμπληρώματα, να μην είναι εκεί που περιμένουμε να πάρουμε και μετά βλέπουμε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και πραγματικά τεράστια ευλογία. Κατέβηκε ουρανός. Στην υμνοδία ένιωθε στην παρουσία του Κυρίου. Ήταν κάτι αδιανόητο. Έβλεπε τη χαρά στα πρόσωπα των αδερφών. Και πέρασαν αυτές οι 6 μέρες τόσο γρήγορα. Και λες, δόξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέμε, σε ευχαριστούμε Κύριε που μας δίνεις θάρρος, μας δίνεις δύναμη. Και σε ευχαριστούμε που βλέπουμε και άλλα αδέρφια που έχουν την ίδια δίψα, την ίδια θέληση, τον ίδιο αγώνα για να νικήσουν. Είναι η χαρά μας είναι εκεί, να βλέπουμε αγωνιζόμενα αδέρφια, αγωνιζόμενες εκκλησίες, να πλησιάζουμε καθημερινά τον Κύριο και να ακούμε και από άλλα μέρη της Ελλάδος, της Γερμανίας, της Αμερικής, της Αυστραλίας, ότι ο Κύριος ενεργεί παντού, το πνεύμα του Κυρίου μιλάει, είναι δυνατός εν το μέσο των αδερφών, όπως είναι δυνατός εν το μέσο ημών, δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί δεν είναι μόνο στον αδερφών, ούτε στις άλλες εκκλησίες, είναι και εδώ ο Κύριος. Και εδώ είναι δυνατός εν το μέσο ημών. Και ακούσαμε τι είπε ο αδερφός ο Νικολάη την Κυριακή και μου άρεσε πάρα πολύ η απλότητα του αδερφού να το πει. Γιατί πολλές φορές περιμένουμε χρόνια και καιρούς τις ευλογίες του Κυρίου και τελικά έρχονται οι ευλογίες του Κυρίου και τις κρατάω για μένα. Αγωνίστηκε όλο το σώμα του Χριστού να ευλογηθείς και να ευλογηθώ και μετά πήρα την ευλογία μου και τη χαίρομαι εγώ. Και ο αδερφός δεν ξέρει. Και ο αδερφός είπε με τόσο απλά λόγια, 1-2 λεπτά. Τα ένδοξα του Κυρίου και εμείς ευλογηθήκαμε και καλούμε καλούμαστε να έχουμε αυτή την απλή καρδιά και να λέμε τα θαυμάσια του Κυρίου και να τα διαλαλούμε για να παίρνουμε θάρρος και εμείς και οι άλλοι γύρω μας. Και ο Κύριος είναι δυνατός εν το μέσο ημών, έχουμε τόσους αρρώστους και ο Κύριος θα ενεργήσει, ενέργησε στη δικιά μου τη ζωή, στη δικιά σας τη ζωή θα ενεργήσει και στη ζωή των αδερφών μας. Πώς έχεις τόσο θάρρος και το λες? Γιατί έχουμε τον Κύριο. Καμιά φορά έχω περισσότερο θάρρος και πίστη για τους άλλους παρά για τον εαυτό μου. Συγχωρέστε με. Και θυμάμαι μια ιστορία που μου συνέβη
κατά τον κορονοϊό. Είμαστε στην Αθήνα, ήμασταν γεμάτοι. Παρουσία Κυρίου, έγραφε ένας αδερφός: «Αδερφέ, είμαι άρρωστος. Προσευχηθείτε, αδέρφια μου. Προσευχόμασταν όλοι μαζί. Ήμουν σίγουρος ότι ο Κύριος θα κάνει θεραπεία. Κατευθείαν, εκείνη τη μέρα, την άλλη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, θεραπεία». Και κάποια στιγμή χάνω το πορτοφόλι μου μέσα σε ένα ταξί, καθώς δεν ήθελα να αργήσω στην εκκλησία και πήρα έξτρα ταξί κιόλας για να πάω στην ώρα μου στην εκκλησία. Και μου λένε τα αδέρφια μου: «Με έξτρα παρησία θα βρεθεί το πορτοφόλι». Και εγώ μέσα μου: «Δεν υπάρχει περίπτωση». Και λέω μετά, με πιάνει το πνεύμα του Κυρίου και μου λέει: «Έχεις τόσο πίστη να θεραπευτεί ο αδερφός σου χθες και θεραπεύτηκε. Σήμερα δεν έχεις πίστη ότι θα βρεθεί το πορτοφόλι σου». Και όμως, αδέρφια, εντάξει τώρα με τον Κύριο, αυτός είναι ο άνθρωπος μέσα μας. Αυτό είναι το χώμα. Αλλά σε αυτά, στις αδυναμίες μας, φαίνεται τελεία η δύναμη του Κύριου. Στις αδυναμίες μας έρχεται ο Κύριος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε. Συμβαίνει, δεν θέλουμε να πέσουμε. Αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πεσήματα, γιατί αν έχουμε ειλικρινή καρδιά, κοιτάμε τον Κύριο. Πού έφτεξα, τι έκανα Κύριε λάθος, τι γίνεται Κύριε. Και εκεί παίρνουμε τα μηνύματα ουρανού. Εκεί παίρνουμε, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προχωράμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και πραγματική ευλογία είδαμε, αδέρφια, από όλη την Ελλάδα, από ακόμα και από μικρές εκκλησίες, μας έλεγαν εκεί τα νέα και χαιρόμασταν και αγκαλιαζόμασταν. Και λέω: «Κύριε, πώς είπαν οι μαθητές του Κυρίου, να πάρουμε εδώ πέρα τις σκηνές, να κατασκηνώσουμε, να είμαστε εδώ. Μακάρι να μπορούσαμε να βγούμε από όλο αυτόν τον κόσμο, να αφήσουμε όλα τα εγκόσμια και να ζούμε σε αυτό. Αλλά ο Κύριος μας έβαλε σε αυτόν τον κόσμο, μέσα. Για να είσαι, όπως είπαμε και ξεκινήσαμε, εσύ και εγώ, το φως αυτού του κόσμου. Για να σε βλέπει ο άνθρωπος στη δουλειά του, στο δρόμο και να πει: αυτός φωτίζει, αυτός είναι κάτι διαφορετικό. Τι έχει, το θέλω κι εγώ». Τι είναι αυτό το φως που έχουμε, αδέρφια? Είναι το φως του Ιησού Χριστού. Λάμπει, λάμπει δυνατά, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λίγα χαρακτηριστικά του νικητή θα σας διαβάσω, κράτησα κάποια γιατί μου έκαναν πολύ εντύπωση. Και το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν ότι ο νικητής ζει με βεβαιότητα. Και ένας άνθρωπος μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί πρέπει να βλέπουμε και παραδείγματα καμιά φορά, γιατί ακούμε πολλά και διάφορα, αλλά μερικά δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε. Ένας πραγματικά άνθρωπος μέσα στον Λόγο του Θεού που ζούσε με βεβαιότητα, και σε μια χαρακτηριστική στιγμή φαίνεται, είναι εντυπωσιακό τα λόγια τα οποία λέει, και σε μικρή ηλικία είναι ο Δαβίδ, και στο Σαμουήλ θα πάμε στη 282 σελίδα, θέλω να σας τα διαβάσω αυτά τα λόγια. Τη γνωρίζουμε όλη την ιστορία, αλλά σαν νικητές πρέπει να ζούμε με βεβαιότητα. Και στη 282 σελίδα, δύο εδάφια θα διαβάσω, τρία, από το 45 μέχρι το 47, 282, κεφάλαιο για τα ζήτα. «Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον: Σύ έρχεσαι εναντίον μου με ροφέαν και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένησας. Την ημέρα ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος στη χείρα μου, και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλήν σου, και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτην στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης, για να γνωρίσει πάσε γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ». Έχουμε Θεό, έχουμε Κύριο, και πρέπει να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Όταν εχθρός μας πολεμάει με σκέψεις, μας πολεμάει με τους γύρω μας, μας πολεμάει με χίλιους δύο τρόπους, έχουμε νικητή στη ζωή μας και πρέπει να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την παρησία. Έχουμε νικητή και λέει: «Δεν θα σε κερδίσω εγώ, θα σε παραδώσει ο Κύριος στη χείρα μου». Να μην ξεχνάμε, καθώς χτίζει ο Κύριος μέσα μας τον νικητή, μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι η βάση μας. Και χωρίς τον Κύριο θα κλονιστούμε. Γιατί πολλές φορές ζούμε νίκες στη ζωή μας
και θα ζήσουμε πολλές νίκες. Αλλά να προσέχουμε ότι δεν είναι από τη δικιά μας δύναμη. Ο Κύριος είναι η βάση μας. Όπως είπαμε και από το στρατιώτη, όλα ξεκινάνε από την πέτρα, από χαμηλά. Όπως και η οικοδομή χτίζεται, βάζει θεμέλια και τα θεμέλιά μας είναι ο Κύριος. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Θα πάρουμε νίκες πολλές ακόμα. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, μέχρι να αρπατούμε στον ουρανό. Θα κερδίζουμε και επανελειμμένα. Γιατί έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ ο Δαβίδ έχει αυτή τη βεβαιότητα. Και μας καλεί ο Κύριος, χτίζοντας τον νικητή μέσα μας, να έχουμε βεβαιότητα στον εαυτό μας. Όχι σε αυτόν, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο νικητής δεν ζει και δεν ακολουθεί τον Κύριο επειδή φοβάται, θα πάω στην απώλεια, αλλά τον ακολουθεί επειδή τον αγαπάει. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Δεν ερχόμαστε στην εκκλησία του Κυρίου και ελπίζω σήμερα κανείς να μην ήρθε σήμερα επειδή φοβάται ότι θα πάει στην απώλεια. Ήρθε γιατί αγαπάει τον Κύριο. Γιατί αγαπάει τον Κύριό μου και τον Θεό μου, τον Σωτήρα μου. Αυτόν τον θαυμαστό στη ζωή μου. Αυτόν αγαπάω. Και δεν φοβάμαι την απώλεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο αδερφός επίσης ανέφερε για τον, ότι ο νικητής έχει όραση. Και δεν θυμάμαι πού αναφέρθηκε μέσα από το Λόγο του Θεού, κάπου στο Ζαχαρία, αλλά θυμάμαι έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το γνωρίζουμε όλοι μας. Έδωσε το παράδειγμα τον αδερφό τον Λούι. Και είπε από εκείνα τα χρόνια που θυμάμαι, η εκκλησία απλά ξεκινούσε και ο αδερφός έλεγε να κάνουμε ραδιοφωνικό σταθμό, να κάνουμε... συγχωρέστε με, να κάνουμε εφημερίδα, να κάνουμε νεολαίες, να κάνουμε συνέδριο νεολαίας. Μα αδερφέ, 5 νέοι είναι όλοι και όλοι, 10 νέοι. Το πρώτη φορά που τους έβαλε μέσα σε ένα δωματιάκι τους νέους τους άντρες ήταν 10-15 άτομα. Όραση, μπροστά, θα νικήσουμε, θα κατακτήσουμε δάφη, δεν είμαστε μόνο για εδώ. Θα βγούμε έξω, θα κατακτήσουμε. Είμαστε νικητές. Όραση. Και πραγματικά, λέω πραγματικά, τι έβλεπα αδερφές. Εμείς τώρα τα ζούμε, έχουμε το ραδιοφωνικό σταθμό, ανοίγω το ίντερνετ ρέντιο, τον ακούω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπω την εφημερίδα, πήγα στην Ελλάδα, λέω έχω ένα καιρό να διαβάσω και στη Γερμανία δεν έχω δει. Πήρα κανένα 2-3. Ένας αδερφός στην αρχή πριν 30, 40, 50 χρόνια αυτό τα οραματίστηκε. Δεν ήταν δεδομένα. Κάποιος θα έλεγε είναι τρελός. Λέει ο άνθρωπος είναι τρελός. Δεν βλέπει μετρημένα τα κουτιά. Όραση. Γιατί έχουμε τον νικητή και θα νικήσουμε. Θα πάμε παρακάτω. Ναι. Καλούμαστε σήμερα να το πούμε. Να κοιτάξουμε ψηλά. Έχουμε νικητή. Και είμαστε νικητές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου πραγματικά. Και αυτό δύο ακόμα θυμάμαι. Είπε ο αδερφός, ο νικητής μετανοεί, δεν δικαιολογεί. Δύσκολο μάθημα η μετάνοια. Δύσκολο μάθημα η μετάνοια, πάρα πολύ δύσκολο μάθημα. Αλλά στην ταπείνωση της μετάνοιας έκανα λάθος, Κύριε. Συγχωρέστε με αδέρφια, έκανα λάθος. Δοξάζεται ο Κύριος. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Θα κάνουμε και λάθη. Μπορεί να μου ξεφύγει κάτι από εδώ πάνω. Μπορεί να μου ξεφύγει κάτι από εκεί κάτω. Μπορεί να πω κάτω στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, σε σένα αδερφέ μου. Συγχώρεσέ με αδερφέ μου. Δεν έρχομαι να δικαιολογήσω την πράξη μου για να φανώ εγώ δυνατός. Συγχώρεσέ με και μέσω της ταπεινότητάς μου πάω χαμηλά. Και χαμηλά μας θέλει ο Κύριος. Εκεί στα γόνατα, στην προσευχή, στην ταπείνωση. Και εκεί θα έρθει να μας υψώσει. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου, για ό,τι έκανα σε σένα και όπου ανέσφαλα. Και το συνδυάζω αυτό και πάω στα μαθήματα, τα προαιρετικά που έγιναν για τα ζευγάρια και στα ζευγάρια με παιδιά. Αναφέρθηκε ο αδερφός και ταιριάζει. Η Γάντι σε αυτό που λέμε ταιριάζει. Είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Ηλί και είπε, ο Ηλί χάιδευε τα παιδιά του. Και είδατε το αποτέλεσμα. Και λέει, αν το παιδί μου είναι σε αμαρτία, καλούμε να προσευχηθώ, να αγωνιστώ, αλλά αν το παιδί μου φέρνει την αμαρτία μες στον οίκο του Κυρίου,
Εκεί δεν δικαιολογώ το παιδί μου. Εκεί δεν το... Αχ, παιδάκι μου. Είδαμε το αποτέλεσμα του Ηλί. Το είπε ο αδερφός και ταιριάζει. Δεν δικαιολογούμε. Δεν δικαιολογούμε. Μετανοώ. Ναι, μα είναι δύσκολο να μετανοείς, να πεις συγγνώμη. Ο εγωισμός μου... Αλλά είναι νίκη κι αυτό. Είναι μεγάλη νίκη και είναι ένα χαρακτηριστικό του νικητή που θέλει ο Κύριος σήμερα ξεκινώντας, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, να χτίσει μέσα μας. Ναι, έχω όραση. Ναι, δεν φοβάμαι. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ τον Κύριο. Ναι, συγχωρέσαι με, μετανοώ. Δεν θα δικαιολογήσω την πράξη μου για να φανώ ότι είμαι καλύτερος, ότι είμαι ο καλύτερος, ότι εγώ δεν κάνω λάθη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και το τελευταίο που θυμάμαι, ο νικητής δεν είναι ο δυνατός, είναι ο ταπεινός. Δεν είναι ο δυνατός, είναι ο ταπεινός. Πολλές φορές νιώθουμε δυνατοί. Και έρχεται μια κατάσταση στη ζωή μας, γιατί ο Κύριος θέλει να μας εργαστεί και βλέπουμε τη δύναμή μας πραγματικά. Ταπεινά. Και κάθε φορά από την ταπείνωση ο Κύριος θα μας δοξάσει, θα κάνει μεγαλεία με μας. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα του Μωυσή. Ο Μωυσής όταν είπε Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εγώ θα βγάλω αυτόν τον λαό, εγώ δεν μπορώ καν να μιλήσω. Τότε ο Κύριος του είπε, έτοιμος είσαι. Γιατί στην αδυναμία μας, το ξαναλέμε πάνω, φαίνεται τελεία η δύναμη του Κυρίου. Είσαι έτοιμος τώρα, μα όχι πριν, διάβαζα και 10 κεφάλαια την γραφή και προσευχόμουν 2 ώρες, ήμουν έτοιμος να φάω και τα σίδερα. Γιατί νόμιζες ότι επειδή έκανες πολλά, θα κάνει ο Κύριος θαυμάσια. Τώρα που πέρασες μια δοκιμασία, ξαφνικά είδες τη δύναμή σου, πήγες ταπεινά και λες, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τώρα ο Κύριος σε χρησιμοποιήσει, γιατί τώρα έφτασε η ώρα και η καρδιά σου να είναι ευθεία ενώπιον του Κύριου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδέρφια. Επιστρέψαμε λίγες ακόμα μέρες στην Αθήνα και μετά πετάξαμε για Γερμανία. Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι με έτσι όμορφα πνευματικά μηνύματα και μερικά προσπάθησα να σας τα μεταφέρω, αλλά το πιο σημαντικό από αυτά όλα που κράτησα είναι ότι είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού και να ψάχνουμε να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και ότι καθώς είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού έχουμε αγώνα, έχουμε αποστολή, έχουμε τρόπο, γιατί έχουμε οδηγία πώς να φτάσουμε στο επίτευγμα αυτής της αποστολής και αυτό είναι ο Κύριος και έτσι μαζί με τον Κύριο θα νικήσουμε. Καλούμαστε να φωνάξουμε δυνατά μέσα στις καρδιές μας και σήμερα, καθώς ο εχθρός μπορεί κάποιον ή όλους μας να μας πολεμάει ότι δεν δύνασε, πώς θα φτάσεις, δεν θα φτάσεις στον τερματισμό, να του πούμε υπαγιοποίησε μου σατανά, θα φτάσω στον τερματισμό, όχι γιατί έχω δικιά μου δύναμη, αλλά γιατί έχω τον Κύριο το δυνάμενο μαζί μου. Αμήν.